Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελαμε να σας ευχαριστήσουμε που έχουμε έτσι μια έντονη προσέλευση στην απόψη μας ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον συντονιστή, τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας Αμοχώστου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, τον κύριο Ανδρέα Μορφίδη, να προσέλθει στο βήμα. Εκλεκτότατοι εισηγητές μας, φίλες και φίλοι, αγαπητά μέλη του ΚΚΕΜ, αναμφίβολα, εκτός από το Κυπριακό, σαν θέμα εθνικό, το δεύτερο μεγαλύτερο ή και εξίσου σοβαρό θέμα είναι το θέμα των θεσμών και των αξιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με την έλλειψη σεβασμού, με την κατάρρευση ή με τις προσπάθειες για να επανέλθει η κατάσταση σε ανοιχτά επίπεδα ή σε μια ομαλότητα. Τούτου δοθέντος αποτελεί ξεχωριστή συγκυρία και έναν ευχάριστο σταθμό για το Κυπριακό Κέντρο Μελετών να έχουμε μαζί μας απόψε, και θα τολμήσω να το πω, δύο εξέχοντα τέκνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγγελέα τον κύριο Κώστα Αγγλιδίδη και τον Γενικό Ελεκτή τον Δόκτωρα Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Και είπα λοιπόν ότι ναι, τόλμησα να τους αποκαλέσω εξέχοντα τέκνα, γιατί είναι της πάση γνωστών και νομίζω μόνο ελάχιστοι ή και οι κακόπιστοι τολμούν να αμφισβητήσουν για την εξέχουσα θέση αλλά και τις εξέχουσες θέσεις και στάσεις απέναντι στην κοινωνία μας που τηρούν για να ξυλώσουν αυτήν την λερναία ύδρα η οποία ονομάζεται διαπλοκή, διαφθορά και όλα τα παράγωγα της. Ξέρετε, οι θεσμοί και οι αξίες είναι ό,τι μετρά, ό,τι προσμετρά, ό,τι προσδιορίζει και ό,τι αντανακλά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Η καταπάτηση, η περιφρόνηση λοιπόν αυτών των θεσμών και των αξιών, εξ αντιθέτως, είναι ότι προσδιορίζει μια χρεοκοπημένη κοινωνία. Αν κάνει κάποιος ιστορική αναδρομή από το 1960, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το κράτος μας ή εδραιώθηκε ή άφησε τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την ευνοιοκρατία και όλα τα παράγωγα της να αναπτυχθούν και να πλατιάσουν σε όλη την δημόσια ζωή του τόπου με τα συνακόλουθα τους. Και ποια είναι τα συνακόλουθα? Είναι η απαξίωση του πολιτικού βίου. Είναι και η απαξίωση των πολιτικών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβάλλουν τους θεσμούς και τις αξίες. Είναι επίσης η αυτοκαταστροφή και η αυτοματέωση της κοινωνίας. Διότι η κοινωνία χωρίς θεσμούς και χωρίς αξίες δεν διαφέρει από μια κοινωνία ζώων ή δεν διαφέρει από μια κοινωνία εγκληματιών. Είμαστε όλοι μάρτυρες των άοκνων προσπαθειών και δεν επιδαψιλεύω, επειδή είναι φιλοξενούμενοι μας οι κύριοι, δεν επιδαψιλεύω τις φιλοφρονήσεις μου για να τους κολακεύσω ή για να τους ευχαριστήσω που ήρθαν. Θέλω να τονίσω ότι το να στηρίζουμε δύο ανώτατους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν πρόθεση, διάθεση, γραμμή και πολιτική να στήσουν ξανά τον τόπο είναι εθνικών έργων και εθνικών καθήκων. Θα τελειώσω λέγοντας, ιδανιζόμενος δύο κομμάτια από τις συνεντεύξεις των απόψινων φιλοξενουμένων μας. Ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε σε μια διάλεξη του πρόσφατα πολύ χαρακτηριστικά: η κοινή γνώμη της Κύπρου, λέει, διαπνέεται από την κυπριακή παροιμία «από φορτώνει όσο σου τάνα του να φορτώσει». Δηλαδή ότι είναι έξω από το κάγκελο του σπιτιού μας ή από την πόρτα μας, δεν μας ενδιαφέρει. Μακάρι να καίγεται ο κόσμος. Και ο δε κύριος Κλειρίδης, πολύ σωστά σε μια συνέντευξή του, είπε ότι για να μπορούμε να κάνουμε το έργο μας χρειάζεται η ολόπλευρη και η απόλυτη συνεργασία του κοινού. Και γιατί πήρα αυτές τα δύο αποσπάσματα των συνεντεύξεων? Για να σας πω, κύριοι, ότι δεν είστε μόνοι.
Εμείς όλοι και πάρα πολλοί έξω από αυτήν την αίθουσα δεν θα τανίσουμε σε κανέναν κύριο Οδυσσέα να φορτώνει, διότι δεν φορτώνει πόσο μας, γιατί το πόσο μας είναι η πατρίδα μας. Κύριε Κληρίδη, μείνετε ήσυχος. Θα έχετε παρά τον πλευρό σας όλων των κυπριακών λαών, εκτός τους ολίγους οι οποίοι βολεύονται από την αλυσιδοσία, από την ανομία και από την εκνομία. Βολεύονται από το βόλεμα, βολεύονται από τον παραγοντισμό και είμαι βέβαιος ότι θα σταθείτε, θα συνεχίσετε να στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων, όσο και αν μερικοί πολιτικοί, σκοπίμως και τεχνιέντος και για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναφέρω, προσπαθούν ή να αποδομήσουν το έργο σας ή να αφήσουν και αιχμές εναντίον σας, όπως το περίφημο ο υπερβάλλον ζήλος του γενικού ελεκτή. Υπήρξε περίπτωση να δικαιούται κάποιος να κατηγορήσει κάποιον αξιωματούχο για υπερβάλλοντα ζήλο εις την επιβολή της τάξης? Γιατί ο ζήλος, φίλες και φίλοι, όσον υπερβάλλον κι αν είναι, εάν είναι, αν στοχεύει σε αυτήν την επιβολή της τάξης και την επαναφορά των θεσμών και των αξιών, ναι, γιατί να μην είναι υπερβάλλον? Υπερβάλλοντα ζήλο, φίλες και φίλοι, να μην έχουμε στο ρουσφέτι, να μην έχουμε στην ευρεοκρατία, να μην έχουμε στο βόλεμα των ημετέρων για να επικρατούμε τον αντιπάλων μας. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι πήρα περισσότερο χρόνο από τη δικαιού μου, όμως ήθελα να πω διαμέσου σας, γιατί αυτά που λέω τα νιώθετε κι εσείς. Ήθελα να τα μεταφέρω αυτά που νιώθετε και σκέφτεστε σε δύο εξέχοντες πολιτιακούς αξιωματούχους, τους οποίους θα θωρακίσουμε και θα τους ευχηθούμε να συνεχίσουν, μήπως δούμε μέραν καλή. Αν όχι στο Κυπριακό που δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το χέρι μας, ή στην εσωτερική διακυβέρνηση και στην επικράτηση των θεσμών και των αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Οι οργανωτές της εκδήλωσης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον ΚΙΚΕΜ για την ευγενική του πρόσκληση να παραστούμε απόψε και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας ένα επίκαιρο και πάντα διαχρονικό θέμα αυτών των θεσμών και των αξιών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο για τα όσα καλά έχει πει αμέσως προηγουμένως, υπερβάλλοντας ίσως, διότι δυστυχώς της μέρας μας φαίνεται ότι εάν διαπιστώνεται ότι κάποιος κάνει απλώς καλά τη δουλειά του, γίνεται και σχεδόν ήρωας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει αφεαυτού να ανησυχήσει. Ως αν να είναι κάποιος η εξαίρεση. Γιατί? Επειδή απλώς μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ανάλαβα καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2013. Ανάλαβα μετά από 25 ετή υπηρεσία στη δικαστική υπηρεσία, έχοντας υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες από προσωρινός επαρχιακός δικαστής μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο, και είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω επίσης σε όλους τους τομείς του δικαίου, του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, ακολούθως του διοικητικού και όλων των τομέων γενικά, και προηγουμένως να είχα ασκήσει τη δικηγορία για 10 χρόνια. Πρέπει να ομολογήσω ότι αποδέχτηκα τον διορισμό το 2013 στην αγκανθώδη αυτή κάνθινη καρέκλα του Γενικού Εισαγγελέα, μετά από πάρα πολλή περίσκεψη και με πάρα πολλές επιφυλάξεις. Γιατί? Όλοι γνωρίζετε ότι η περίοδος εκείνη ήταν μια ιδιαίτερα έκριθμη κατάσταση, εκρηκτική θα έλεγα. Κυριαρχούσε παντού η αναταραχή, η αναστάτωση μεταξύ του κόσμου, το αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης ήταν εκεί πολύ ζωντανό,
είχαν προηγηθεί τα λεγόμενα μέτρα διάσωσης της οικονομίας, πολύ γνωστά σε όλους μας με κύρια στοιχεία εκείνα του κουρέματος των καταθέσεων, των δραστικών αποκοπών στους μισθούς και τις συντάξεις. Οι τράπεζες είχαν σχεδόν καταρρεύσει, άλλες είχαν καταρρεύσει, καταθέσεις χιλιάδων, εκατομμυρίων χάθηκαν, οι μετοχές εξευτελίστηκαν, άνθρωποι έχασαν και συνεχίζουν να χάνουν τις δουλειές τους και λαμβάνονταν διαδοχικά πάρα πολλά δραστικά μέτρα για να περισωθεί βέβαια ό,τι μπορούσε να περισωθεί και να στηριχθεί η οικονομία. Ο κόσμος ομολογουμένως υπέστηκε και συνεχίζει να υφίσταται ένα τρομερό πλήγμα. Αναπόφευκτα και δικαιολογημένα τρώθηκε το περιδικαίου αίσθημα του κόσμου. Επικράτησαν άλλου είδους αισθήματα. Αισθήματα ανασφάλειας, αισθήματα δυσπιστίας, αισθήματα καχυποψίας και κάποτε αντίδρασης και εκδίκησης. Αυξήθηκε κατακόρυφα ο βαθμός απαξίωσης προς τους πολιτικούς, προς τους κομματικούς, προς τους οικονομικούς παράγοντες, αλλά παράλληλα και προς κάθε θεσμό του κράτους, θεωρώντας ουσιαστικά ότι όλοι αυτοί και συλλογικά και συλλήφθη με τον ένα ή άλλο τρόπο, με πράξεις ή παραλήψεις τους, συνέβαλα στην τραγική αυτή κατάσταση στην οποία περιήλθε το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου, είτε διότι δεν έκαναν τίποτε για να το αποτρέψουν, είτε διότι συνέβαλα με τον ένα ή άλλο τρόπο στην δημιουργία του. Αυτές ήταν οι εξωτερικές επικρατούσες συνθήκες την περίοδο κατά την οποία αποδέχτηκα να αναλάβω τα καθήκοντα ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του κράτους. Στο εσωτερικό της υπηρεσίας, πέραν των γνωστών προβλημάτων τα οποία αναφήγαν πολύ ενωρίς μέσα στην ιεραρχία της νομικής υπηρεσίας, η πρώτη διαπίστωση ήταν η μεγάλη υποστελέχωση της ευαίσθητης αυτής υπηρεσίας. Είχε προηγηθεί μια μαζική αποχώρηση ικανότατων και υψηλόβαθμων στελεχών από την νομική υπηρεσία. Απλώς για να αντιληφθείτε, οι εισαγγελείς στη νομική υπηρεσία είναι 8 ή πρέπει να είναι 8 και είναι τα στελέχη αμέσως μετά τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέως. Όταν ανάλαβα τα καθήκοντα υπήρχαν μόνο 2 θέσεις πληρωμένες. Και εκείνες κενώθηκαν μετά από λίγους μήνες με την αποχώρηση των κατόχων τους, οι οποίοι όπως και άλλα στελέχη είτε αποχώρησαν πρόωρα και αφυπηρέτησαν από την υπηρεσία δια των φόβων της απώλειας κάποιων ωφελημάτων, φορολόγησης του εφάπαξ, συντάξεων κλπ, είτε επειδή προτίμησαν να ιδιωτεύσουν. Αυτή ήταν μια τραγική κατάσταση σε όλες τις βαθμίδες της νομικής υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, ο όγκος εργασίας που είχε να διεκπεραιώσει και που έχει ακόμα βέβαια η νομική υπηρεσία αυξήθηκε κατακόρυφα, να μην πω πενταπλασιάστηκε. Διότι, ως γνωστό, ο Γενικός Εισαγγελέας, και ας μην το ξεχνούμε αυτό, και η νομική υπηρεσία, πέραν των ποινικών διώξεων που πάντα έρχονται πρώτες στο μυαλό μας, είναι και ο νομικός σύμβουλος του κράτους. Δηλαδή, του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, του Υπουργικού Συμβουλίου και κάθε κρατικού, ουσιαστικά, οργάνου.
Αντιλαμβάνεστε ότι με την δύσκολη περίοδο εκείνη την οποία περνούσαμε, η νομική υπηρεσία είχε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ρόλο να διαδραματίσει και ουσιαστικά τα πάντα κατέληγαν εκεί. Είμαστε αναγκασμένοι, κυρίως από τους δανειστές μας, να λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα δραστικά, μέτρα πρωτόγνωρα, μέτρα που ήταν κάποτε άδικα. Όλα αυτά έπρεπε να τύχουν νομοθετικής κάλυψης, έπρεπε να τύχουν νομοθετικού και νομοτεχνικού ελέγχου από την νομική υπηρεσία. Έπρεπε να παρουσιάζονται στη Βουλή, έπρεπε να ετοιμάζονται γνωματεύσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα, από τους λειτουργούς της νομικής υπηρεσίας. Ταυτόχρονα άρχισε η κατεχώρηση μαζικών προσφυγών εκ μέρους πολιτών, οι οποίοι αισθάνθηκαν πράγματι αδικημένοι από τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στο ανώτερο δικαστήριο. Αυτές όλες έπρεπε να τύχουν υπεράσπισης. Καταχωρούντο κατά εκατοντάδες αγωγές στα επαρχιακά δικαστήρια για αστικές διεκδικήσεις και πάλι λόγω των μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί για περίσωση της δημοκρατίας. Ο αριθμός των γνωματεύσεων επί παντός πραγματικά επιστητού πολλαπλασιάστηκε και αυτή ήταν η κατάσταση η οποία επικρατούσε και μπορώ να πω ακόμα επικρατεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν και συνεχίζει να είναι η λαϊκή απέτηση, όπως ευρεθούν, εντοπιστούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι της κατάρρευσης της οικονομίας. Η λαϊκή απέτηση του απλού κόσμου, που ήταν τελείως αμέτωχος στην πρόκληση της ζημιάς, είναι πλήρως κατανοητή και δικαιολογημένη. Το αντίθετο όμως συμβαίνει όχι με τη λαϊκή, αλλά με τη λαϊκίστικη απέτηση που συνεχίζουν ακόμα να προβάλλουν κάποιοι από εκείνους που με το έναν ή άλλο τρόπο ήδη είχαν συμμετάσχει ή είχαν συνδράμει στην πορεία προς τον κατήφορο. Και είναι γνωστό, η καταστροφή η οικονομική δεν προέρχεται από έναν παράγοντα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Μπορεί να είναι λόγοι δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί του. Λόγοι δημοσιονομικής πολιτικής που δεν ακολουθεί του. Έλλειψη επαρκούς εποπτείας. Λάθη, παραλήψεις, εσκεμμένα ή όχι, τραπεζιτών κλπ. Είναι πάμπολοι οι λόγοι. Και δεν μπορεί να ελεγχθεί ότι είναι αμέτωχοι, ούτε και κάποιοι οι οποίοι ανήκουν και στη σφαίρα της πολιτικής και κάποιοι από εκείνους οι οποίοι συνεχώς φωνάζουν και απαιτούν και τον εντοπισμό των ενόχων για την καταστροφή κλπ. Δημιουργήθηκε έτσι μια γενική απαξίωση των θεσμών του κράτους λόγω της απαράδεκτης κατάστασης αυτής η οποία δημιουργήθηκε. Άλλη πλήρως επίσης δικαιολογημένη λαϊκή απαίτηση είναι η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής στο δημόσιο βίο. Στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο απλός πολίτης δεν ανέχεται πλέον κανένα να εσχροκερδεί εις βάρος του. Δεν ανέχεται κανένα και καμιάς μορφής οικονομικό σκάνδαλο ή ατασταλία. Αισθάνεται ότι οι φορείς εξουσίας, κάτοχοι δημόσιων θέσεων και αξιωμάτων, είτε αυτοί βρίσκονται στην κεντρική κυβέρνηση, είτε σε δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, ημικρατικούς οργανισμούς, οργανισμούς άλλους δημόσιου δικαίου κλπ, αισθάνεται ο απλός πολίτης ότι όλοι καταχρώνται των θέσεων τους για προσωπικό κέρδος. Επικρατεί έτσι μια γενική δυσπιστία και καχυποψία. Το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο πάντα
υπήρχε, φαίνεται να έχει σχεδόν αντιστραφεί. Σύμφωνα με το τεκμήριο της αθωότητας, όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι τις αποδείξεις του αντιθέτου. Νομίζω τώρα σχεδόν όλοι θεωρούνται ένοχοι, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου, και όχι αδικαιολόγητα. Σε σχέση με εμεμπτές συμπεριφορές, πράξεις ή παραλήψεις που προηγουμένως ήσαν γνωστές, αλλά γίνονταν ανεχτές, τώρα προβάλλεται μια γενική καταγραφή και μια απέτηση έντονη, όπως κάθε μια περίπτωση, όσο κι αν είναι μη σημαντική, ερευνάται, εξιχνιάζεται και ασφαλώς τιμωρείται. Το να προσπαθείς να παράγεις ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έργο σε μια θέση εξουσίας κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι το ευκολότερο των πραγμάτων για ένα φορέα εξουσίας στην ευρύτερη σφαίρα απονομής της δικαιοσύνης. Σε ένα κράτος όπου σημαντικές αξίες της ζωής παρουσιάζονται να έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, μπροστά στην υπέρτατη αξία του χρήματος, του κέρδους, του ωφέλους και του συμφέροντος, είτε αυτό είναι πολιτικό συμφέρον, είτε οικονομικό συμφέρον, είτε και τα δύο, είτε προσωπικό συμφέρον, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η έκταση και το εύρος της διαφθοράς που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Σοβαρότατοι δε παράγοντες που την ευνοούν και υποθάλπουν είναι μεταξύ άλλων πολλών και η έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων και η έλλειψη ατιμορρησίας και, συγγνώμη, και η ίδια η ατιμορρησία. Αυτό το θέμα είναι απλό. Πρώτο, όταν ξέρεις ότι δεν θα υποστείς κανένα ή κανένα αυστηρό έλεγχο, ο πειρασμός και η ροπή προς την παρανομία αναπόφευκτα αυξάνονται. Δεύτερο, όταν ξέρεις ότι ακόμα και αν εντοπιστείς, η παρανομία ή η ατασταλία σου δεν θα έχει επιπτώσεις και δεν θα ληφθούν μέτρα εναντίον σου ή δεν θα τιμωρηθείς αυστηρά αν τύχει να τιμωρηθείς, τότε ναι, ενθαρρύνεσαι ή έστω δεν αποτρέπεσαι από το να διαπράξεις αδικήματα. Είναι γι' αυτό το λόγο που πρέπει να αποδίδεται μεγάλη σημασία στην άσκηση αποτελεσματικών και αυστηρών ελέγχων, για να δοθεί επιτέλους το μήνυμα ότι τουλάχιστον εκεί όπου διακινείται και διακυβεύεται δημόσιο χρήμα, κανένας δεν μπορεί να καταχράται τα καθήκοντα και τη θέση και τις εξουσίες του. Και ότι αν παρελπίδε κάποιος το πράξει, τελικά θα εντοπιστεί, θα διωχθεί και θα τιμωρηθεί αυστηρά. Όποιος και αν είναι, όποια θέση και αν κατέχει. Προκύπτει επομένως ότι ο ρόλος των εποπτικών και ελεκτικών αρχών στο κράτος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αρχές ελέγχου, όπως είναι η Κεντρική Τράπεζα που ελέγχει τις τράπεζες, φορολογικές αρχές που ελέγχουν κάθε ένα φορολογούμενο, η ελεκτική υπηρεσία που ελέγχει όλες τις ελεγχόμενες άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του κράτους, θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα και εξουσίες τους κατά τρόπο αυστηρό, αποτελεσματικό, προσεκτικό και ακριβοδίκαιο. Ιδιαίτερα ο ρόλος της ελεκτικής υπηρεσίας του κράτους και του προϊσταμένου της είναι αποφασιστικής σημασίας στον αγώνα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαπλοκής στο δημόσιο βίο.
Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο ρόλος ασκείται τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει επίσης να γίνει και στην περίπτωση της δικαστικής εξουσίας. Είναι νομίζω κοινά παραδεκτό το γεγονός ότι εκτός από κάποιους πρόσφατους τελείως αντικμηρίωτους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν, ανόητους έλεγα, τα δικαστήρια και οι φορείς αυτής της εξουσίας παρέμειναν μακράν από οποιαδήποτε τάση διαφθοράς ή επέδειξαν αξιόμεμπτη συμπεριφορά και συνέχισαν να επιτελούν το ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους κατά τρόπο αμερόληπτο και ακριβοδίκαιο, μακράν από επηρεασμούς και παρεμβάσεις, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Εκείνο που απαιτείται τώρα είναι η επανάκτηση της αναγκαίας, της χαμένης, της μειωμένης εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς του κράτους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω αγαπητές φίλοι και φίλες και φίλοι, αγαπητέ κύριε Κουλία, αγαπητέ φίλε Κώστα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας Αποχώστων του Κυπριακού Κέντρου Μελετών του ΚΙΚΕΜ και φυσικά τον Πρόεδρο της για την τιμή να μας καλέσουν σε αυτήν την εκδήλωση και φυσικά για τα καλά του δημοσιογραφή. Και φυσικά για τη χαρά να είμαι στο ίδιο βήμα με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον φίλο Κώστα Κληρίδη. Τον Ιανουάριο του 2015 είχα κληθεί σε μια παρόμοια εκδήλωση του ΚΙΚΕΜ. Καλά θυμάμαι, κύριε Μορφίνη, σε μια παρόμοια εκδήλωση το 2015 με συνομιλητές τότε τον τότε βοηθόν Γενικού Εισαγγελέως κύριο Ρίκον Ερωτοκρήτου και τον τότε πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών Φιδίας Σαρίκα. Ο μεν πρώτος, ο κύριος Ερωτοκρήτου, ευτυχώς μας ειδοποίησε την τελευταία στιγμή ότι ένιωσε την αδιαθεσία, το ευτυχώς όχι για την αδιαθεσία φυσικά, και δεν θα μπορούσε να έρθει. Ο δε κύριος Φιδίας Σαρίκας αρκετές μέρες προηγουμένως είχε αναφέρει ότι δεν θα έρθει λόγω των τότε καταιγιστικών εξελίξεων με το ΣΑΠΑ, για τις οποίες σήμερα δικάζεται ενώπιον του κακουριού δικείου. Τελικά, μαζί μου ως έτερο ομιλητή είχα τον τότε αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και νυν πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιλούρη. Όταν ένας βοηθός Γενικού Εισαγγελέα καταδικάζεται για κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών βρίσκεται ενώπιον του κακουριού δικείου για ανάλογα δικήματα, και το αναφέρω αυτόν με το απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας που μας θύμισε πριν και ο αγαπητός κύριος Κληρίδης, αφού εξακολουθεί ο κύριος Σαρίκας να είναι και να θεωρείται αθώος, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της διαφθοράς στην Κύπρο και γιατί το κύρος των θεσμών και οι αξίες στην Κύπρο έχουν καταρακωθεί. Σήμερα το πρωί διαβάσα στην εφημερίδα Αλήθεια άρθρο του αρχισυντάκτη της που μιλούσε, ελπίζω να μην είχε εδώ ανήλικους, μιλούσε για την εκπόρνευση του θεσμού του Γενικού Ελεκτή. Λέω ξανά τη λέξη γιατί μπορεί να μην την έχετε ακούσει, μιλούσε για την εκπόρνευση του θεσμού. Φυσικά δεν θα το σχολιάσω, θεώρησα όμως αναγκαίο να το αναφέρω γιατί και αυτό δεικνύει το πολύ χαμηλό επίπεδο που έχουμε φτάσει ως κοινωνία. Φυσικά θα μου πείτε όταν ο Υπουργός από την πρώτη στιγμή που τολμήσαμε να τον ελέγξουμε το Σεπτέμβριο του 2015 μίλησε για ανθρωποφαγία και τρομοκρατία και πρόσφατα με κατηγόρησε χωρίς καμία αναστολή ότι είμαι υποχείριο ιδιωτικών συμφερόντων και επιδεικνύω ψυχοτική συμπεριφορά, δεν πρέπει να μας εκπλήσει που η εφημερίδα των συμφερόντων της οικογένειάς του μιλάει για εκπόρνευση του θεσμού. Πιστεύω είναι σε όλους προφανές ότι οι θεσμοί στην Κύπρο και οι αξίες έχουν διέρχονται σοβαρή κρίση. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση και η φτωχοποίηση πολλών συμπολιτών μας, όπως εξήγησε προηγουμένως και ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά φυσικά και οι αποκαλύψεις των σκανδάλων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και φυσικά αφορούν σκάνδαλα των τελευταίων πολλών χρόνων που επιμελώς κρύβονταν κάτω από το χαλί, συνέτεινε καθοριστικά στην απαξίωση των θεσμών. Πριν δύο μήνες περίπου, το Γενάρη του 2017, η ιστοσελίδα Stockwatch δημοσίευσε μια μελέτη για την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι διαφόρων θεσμών. Ψηλότερη λοιπόν βαθμολογία έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο φυσικά και συγχαίρουμε. Δεύτερη έχει η υπηρεσία μας, η ηλεκτρική υπηρεσία, με βαθμολογία 7,6 το Πανεπιστήμιο, 7,1 η υπηρεσία μας.
Αν και μέχρι το πρωί δεν σκόπευα να το σχολιάσω αυτό το θέμα, θα το σχολιάσω, θα το αναφέρω ότι η αξιοπιστία του θεσμού, αυτού του θεσμού τον οποίο κατά την εφημερίδα αλήθεια έχω εκπορνεύσει, βελτιώθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο από το βαθμό 6,1 στο 7,1. Για να είμαι δίκαιος, αμφότεροι θεσμοί, δηλαδή του Πανεπιστημίου και της Ελεκτικής Υπηρεσίας, έχουν πλεονέκτημα εκφύσεως της αποστολής τους. Γι' αυτό και το ΤΕΠΑΚ, την εικόνα του οποίου με τόσο μελανά χρώματα ζωγράφησε πριν 3 μέρες σε συνέντευξή του ο παραιτηθής πρόεδρος του Συμβουλίου Στάθης Παπαδάκης, βρίσκεται στην τρίτη θέση, παρά τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχει, με βαθμολογία 6,4. Θα σημειώσω επίσης για την ίδια μελέτη που είχε γίνει, για την ίδια έρευνα, ότι η νομική υπηρεσία, έχοντας το πιδάλιό της τον Κώστα Κληρίδη, ανέβηκε από το 2015 μέχρι σήμερα από το βαθμό 4, ήταν λίγο μετά που είχε αναλάβει ο κύριος Κληρίδης, στο βαθμό 5,8, είναι η πιο μεγάλη αύξηση κατά 50%. Και αυτή η ενίσχυση της αξιοπιστίας του Γενικού Εισαγγελέα στα μάτια των πολιτών, τη στιγμή που συγκεκριμένα έντυπα ενορχιστρωμένα τον λασπολογούν, αποδεικνύει πιστεύω ότι το αισθητήριο των πολιτών είναι πολύ ψηλό, γιατί αυτή η μελέτη ακριβώς μετρά πώς οι πολίτες βλέπουν τους θεσμούς και όχι πώς τα έντυπα ή αυτοί οι οποίοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα, αν και σημείωσαν κάποια βελτίωση, αυτή ήταν μόνο από το 2,3 στο 2,8, δηλαδή βρίσκονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η προσπάθεια, πρώτο για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας των θεσμών και δεύτερο για την επαναφορά των ηθικών αξιών στο επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκονται, θα πρέπει να είναι συλλογική, γενική και συντονισμένη. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι το δεύτερο από τα δύο, δηλαδή η επαναφορά των ηθικών αξιών στο επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκονται. Ο Αριστοτέλης απαριθμεί στο σύγγραμμά του Ηθικά Νικομάχια 12 ηθικές αρετές, που νομίζω είναι πάντα επίκαιρες. Η ανδρεία, η σοφροσύνη, η γενναιοδορία, η μεγαλοπρέπεια, η μεγαλοψυχία, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η φιλία, η εδός, η νέμεση και τελευταίο η ευτραπελία. Δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει σήμερα την ιδιότητα που προκαλεί γέλιο, αλλά το μέσο όρο μεταξύ του αγρίκου και του βομολόχου. Εξηγεί δε ο Αριστοτέλης ότι κατέχουμε τις αρετές επειδή τις έχουμε ήδη ασκήσει, όπως συμβαίνει και με τις άλλες τέχνες. Γιατί τα πράγματα που πρέπει να τα μάθεις για να τα κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα, όπως γίνεσαι οικοδόμος χτίζοντας σπίτια και κιθαριστής παίζοντας κιθάρα. Με τον ίδιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαια πράγματα, σόφρονες κάνοντας σόφρονα και γενναίοι κάνοντας γενναία. Οι υποδείξεις του Αριστοτέλη, διαχρονικές και σήμερα 2.500 χρόνια μετά, αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Πώς ο καθένας θα βελτιώσει το δικό του χαρακτήρα ώστε οι ηθικές αρετές να γίνουν βίωμά του. Δεν αρκεί όμως να αφήσουμε το θέμα στον καθένα. Θα πρέπει και η κοινωνία μας να δράσει συλλογικά προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς όμως μπορούμε ως πολιτεία να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση των ηθικών αξιών? Πρώτιστα με την εκπαίδευση της κοινωνίας, ακόμη και με την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στα σχολεία, ώστε οι πολίτες να προσδίδουν στους παράγοντες της ηθικής την δέουσα σημασία και στην ανήθικη συμπεριφορά την προσήκουσα κοινωνική απαξία. Συναφές με αυτό, η αντίσταση στην παθητική ανοχή των φαινομένων ανήθικης συμπεριφοράς και ειδικά το φαινομένο διαφθοράς. Και εξήγησε πριν και ο Γενικός Εισαγγελέας ότι η κοινωνία μας πλέον, οι πολίτες, δεν ανέχονται τέτοια φαινόμενα. Και φυσικά σημαντική είναι και η σύνταξη και η εφαρμογή, όπου τούτο είναι δυνατόν, κανόνων ηθικής διοντολογίας ή και σχετικών νόμων κωδικοποίησης τέτοιων αρχών διοντολογίας. Πρώτον, γιατί διευκολύνουν την εμπέδωση τέτοιων κανόνων, αλλά και γιατί η ύπαρξη γραπτού κώδικα ηθικής διοντολογίας ή σχετικής νομοθεσίας είναι αναγκαίο υπόβαθρο, ώστε ο παραβιάζων τον κώδικα να μπορεί να διωχθεί ποινικά ή πειθαρχικά ή τουλάχιστον να κατακριθεί πολιτικά, αν πρόκειται για πολιτικό. Θα υπενθυμίσω φυσικά ότι το ηθικό περιλαμβάνει το νόμιμο, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Με άλλα λόγια, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι κατά ανάγκη ηθικό, ό,τι όμως είναι παράνομο είναι σίγουρα ή σχεδόν σίγουρα ανήθικο. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο για σπάνιες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, η επετεία είναι παράνομη σε πολλά κράτη, όμως αρκετοί άνθρωποι στα κράτη αυτά δεν τη θεωρούν ανήθικη. Η αποκατάσταση των ηθικών αξιών θα πρέπει να αποτελεί στόχο της πολιτείας και της κοινωνίας μας, έχοντας φυσικά πάντα κατά νου ότι θα ήταν ουτοπία να πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε ποτέ ως μια κοινωνία αγγέλων. Πάντοτε θα υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι με μέσο ή χαμηλό επίπεδο ηθικής. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε τη γενική κουλτούρα της κοινωνίας.
Ευτυχώς δεν έχω σημειώσει την ίδια παροιμία που είπε ο αγαπητός κύριος Μορφίδης, έχω βάλει άλλη. Λέω λοιπόν, να ντρέπεται κάποιος να λέει ότι όλοι έχουν την τιμή τους, θέλουμε να ντρέπεται κάποιος να το λέει αυτό, και να πάυσει να ντρέπεται όταν λέει πως η τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Άμα το πετύχουμε αυτό, ο παράγοντας της αιτιολόγησης, που θα εξηγήσω ακριβώς πιο κάτω, στο τρίγωνο της διαφθοράς, θα αποτελεί αποτρεπτικό και όχι ενισχυτικό παράγοντα για διάπραξη πράξεων διαφθοράς. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η διαφθορά έχει τρεις συνιστώσεις: την αιτιολόγηση, την οικονομική πίεση ή κίνητρο και την ευκαιρία. Ας δούμε πρώτα την αιτιολόγηση, αυτό που είπα προηγουμένως. Σκέφτομαι λοιπόν, είναι αποδεκτό να χρηματιστώ? Δεν είναι ανήθικο? Γιατί όμως να είναι, σκέφτομαι, έχω προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο μου, έχω δώσει πολλαπλάσια από όσα έχω πάρει. Νομίζω αυτό κάτι σας θυμίζει, έτσι, κάποιον κρατικό αξιωματούχο. Και γιατί να μην πάρω άλλωστε, σιγά θα λείψουν του κράτους? Θα πω για παράδειγμα, είναι δίκαιο να πάρω λεφτά από αυτόν τον εργολάβο, μου αξίζουν αυτά τα λεφτά, αφού δουλεύω τόσο σκληρά. Ή στο κάτω-κάτω, αυτό που κάνω δεν βλάφτει κανέναν. Η αιτιολόγηση της πράξης στον εαυτό μας είναι επίσης ένα θέμα της δημόσιας αντίληψης και αποδοχής. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η κουλτούρα ηθικής στην κοινωνία μας. Σε μια κοινωνία ηθικής κατάπτωσης, πιο εύκολα η συνείδηση ενός δημόσιου λειτουργού χαλαρώνει και σταδιακά οι δημόσιοι λειτουργοί και πολίτες αποκτούν μια ιδιόρυθμη, όπως τη λέμε, συνείδηση δικαίου. Όταν διαφθείρουν ή διαφθείρονται. Σε αυτούς λοιπόν το δίλημα δεν τίθεται ως προς το τι είναι ηθικό, γιατί θεωρητικά για αυτούς σχεδόν όλα επιτρέπονται, αλλά ως προς τι μπορούμε να κάνουμε ατιμωρητή ή ακόμα και ποια μορφή διαφθοράς είναι αποδεκτή από την πλειονότητα της κοινωνίας. Όταν λοιπόν υπάρχει ατιμωρησία, όλα στην δική μας ξεχυλωμένη συνείδηση είναι επιτρεπτά, αφού όλα μας φαίνονται πλέον ηθικά. Αφού κανείς δεν τιμωρήθηκε που καταχράστηκε τη θέση του, άρα δεν είναι κάτι κακό, θα σκεφτούμε. Πριν, που η εισφορά στα πολιτικά κόμματα ήταν νόμιμη ανεξάρτητα μεγέθους, πιο εύκολα θα θεωρούσε κάποιος ανήθικο να κάνει, πιο δύσκολα θα θεωρούσε κάποιος ανήθικο να κάνει μια μεγάλη εισφορά, έστω και αν στο πίσω μέρος της κεφαλής του προφανώς είχε υπόψη του κάποιο αντάλλαγμα. Αν τώρα δώσει 1 εκατομμύριο, ενώ το όριο είναι 50.000 ευρώ, θα είναι πιο δύσκολο να πείσει τον εαυτό του πως αυτό που κάνει δεν είναι ανήθικο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το κίνητρο, η οικονομική πίεση. Μπορούμε να το πούμε ανάγκη, πλεονεξία. Αυτό πάντως είναι η δεύτερη συνιστώσα της διαφθοράς. Οι ανάγκες, λένε, είναι πολλές, τα έξοδα της έντονης κοινωνικής ζωής αβάσταχτα. Έχω οικονομική πίεση και ενδίδω στη διαφθορά. Η οικονομική πίεση φυσικά μπορεί να προκύψει και λόγω προσωπικών οικονομικών προβλημάτων, προσωπικών αδυναμιών όπως ο τζόγος, τα ναρκωτικά κλπ. Η καθαρή απληστία μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Ο τρίτος παράγοντας, η ευκαιρία. Έχω λοιπόν ανάγκη να πάρω μίζες ή μου αρέσει να ζω στη χλειδί και θα πάρω μίζες. Έχω πείσει και τον εαυτό μου ότι αυτό είναι ηθικά αποδεκτό. Πρέπει τώρα να βρω τον τρόπο και να είμαι βέβαιος πως δεν θα με κάνουν τσακωτό ή αν με κάνουν δεν θα υποστώ οποιαδήποτε κύρωση. Άρα, αν υπάρχει ατιμωρησία, έχω πολλές ευκαιρίες να καταχραστώ τη θέση μου χωρίς κυρώσεις. Επίσης, αν υπάρχει απουσία ορθών και κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, πιο εύκολα μου δίνεται η ευκαιρία να πάρω μίζες ή να κάνω ρουσφέτη με αντάλλαγμα, εύνοια ή χάρη. Σε μια μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελλάδα που έγινε το 2012, καταγράφησαν οι πιο κάτω παράγοντες ως αίτια της διαφθοράς. Θα αναφέρω αυτά τα οποία πιστεύω εφαρμόζονται και στην Κύπρο και είναι απόλυτη νομίζω η συνάφεια. Έλλειψη διαφάνειας στο έργο της κυβέρνησης, δηλαδή να υπάρχει αδιαφάνεια, εξάρτηση της δημόσιας διοίκησης από τα πολιτικά κόμματα, πολύ σχετικό και σε εμάς, ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, γραφειοκρατία, έλλειψη ελέγχου και κυρώσεων, αυτό που εμείς στην Κύπρο βιώναμε για δεκαετίες ως απόλυτη ατιμωρησία, έλλειψη κωδίκων συμπεριφοράς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περίπλοκος μηχανισμός προς διορισμού της διαφθοράς και μη διαφύλαξη ανεξάρτητων αρχών και μηχανισμών ελέγχου, ανεμική κοινωνία των πολιτών, αυτό που είπαμε πριν για το πώς οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν, νοοτροπία ανοχής που τροφοδοτείται από την κοινωνία και επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και ανεπαρκής εκπαίδευση των πολιτών σε ζητήματα διαφθοράς. Υπάρχουν 2-3 που θεώρησα ότι στην Κύπρο δεν εφαρμόζονται, όπως δυσλειτουργική δημοκρατία, νομίζω αυτό δεν έχει εφαρμογή σε εμάς.
αδύναμο κράτος δικαίου, και αυτό νομίζω δεν εφαρμόζεται. Ο Γενικός Αγγελάς εξήγησε ότι ευτυχώς η δικαστική εξουσία παραμένει παρά την κρίση ψηλά στη συνείδηση των πολιτών και όχι άδικα. Θα σταθώ όμως και στο θέμα των κωδίκων συμπεριφοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν κάποιοι κώδικες συμπεριφοράς, αλλά δεν τηρούνται όπως θα έπρεπε, ούτε από τους δημόσιους λειτουργούς, ούτε από τους συναλλασσόμενους με το κράτος πολίτες και επιχειρηματίες. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό. Το 2010 είχαμε υπουργό, ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιών τότε, είχαμε υπουργό μεταφορών την Ερατόκο Ζάκο Μαρκουλή. Πρέπει να σας πω ότι στα μάτια μου, πιστεύω όχι τυχαία, έχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς. Είχε προσκληθεί και παρευρέθηκε σε εγγένεια ενός υποκαταστήματος μιας επιχείρησης, μεγάλης επιχείρησης, της οποίας οι δραστηριότητες σχετίζονταν με το Υπουργείο μας. Και γι' αυτό θεώρησε ορθό να παρευρεθεί. Κατά την τελετή, ο επιχειρηματίας ενώπιον όλων της προσέφερε έναν BlackBerry Torch. Το θυμάμαι, το είχα δει πώς ήταν. Πολύ καλό μοντέλο για την τότε εποχή. Από τα μόλις είχαν βγει αυτά τα μοντέλα. Που ήταν λοιπόν στην αιχμή της τεχνολογίας. Γύρισε στο γραφείο, στο Υπουργείο, μου χτύπησε τηλέφωνο, ανέβηκα μέσα στο γραφείο της. Πολύ ορθά θεώρησε απαράδεκτη την κίνηση του επιχειρηματία και το γεγονός ότι την έφερε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, ευνηδιάζοντας την, ώστε να μην έχει την ευχαίρεια να αρνηθεί ενώπιον όλων, αφού θα υπήρχε ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι είχε σκοπό να τον προσβάλει δημόσια. Και για τους δυο μας ήταν δεδομένο ότι θα επέστρεφε το τηλέφωνο. Το μόνο ζητούμενο ήταν ο τρόπος επιστροφής. Τελικά καταλήξαμε σε ένα ευγενικό γράμμα προς τον επιχειρηματία, με το οποίο ο Υπουργός θα εξηγούσε ότι ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, όσο καλές και να ήταν, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα δώρο τέτοιας αξίας. Γιατί όμως ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι θα μπορούσε να προσφέρει σε ένα υπουργό δώρο αξίας 500, 600, 700 ευρώ, νομίζω δεν έχει και τόση σημασία το ακριβές ποσό. Γιατί προφανώς άλλοι που δεν έχουν την ηθική που επέδειξε η κυρία Μαρκουλή, όχι μόνο αποδέχονται, αλλά επιζητούν και ζητούν τέτοια δώρα, θεωρώντας ότι ο πολίτης ή ο επιχειρηματίας που εξυπηρετείται από το κράτος οφείλει χάρη στον δημόσιο λειτουργό ή στον υπουργό που, ασκώντας τα καθήκοντά του, συνέβαλε στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Ξένοι πρέσβεις δυτικών και κυρίως χωρών της Βόρειας Ευρώπης, με τους οποίους έτυχε να μιλήσω, μου έχουν εξηγήσει πόσο προσβλητικό είναι στη χώρα τους να σου προσφέρει κάποιος, όταν είσαι δημόσιο λειτουργός, δώρο αξίας μεγαλύτερης από ένα μικρό, συνήθως καθορισμένο ποσό. Θέλουμε λοιπόν πολλή δουλειά για να αλλάξουμε την κουλτούρα της κοινωνίας μας και να αποκαταστήσουμε τις ηθικές αξίες. Πολλή δουλειά έχουμε και όλοι οι θεσμοί ώστε να πετύχουμε αναβάθμιση της αξιοπιστίας μας στα μάτια των πολιτών. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και συμπεριφορά, να ενεργούμε δείχνοντας ότι θεωρούμε ότι υπηρετούμε τον θεσμό και όχι ότι ο θεσμός βρίσκεται στη δική μας υπηρεσία. Κατά τα άλλα, κάθε θεσμός θα πρέπει να ενεργεί έχοντας πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του την υποχρέωση ορθής και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του και το κυριότερο με ευλαβική τήρηση των αρχών νομιμότητας ως το ελάχιστο κριτήριο και των αρχών ηθικής δεοντολογίας ως το βέλτιστο. Πιστεύω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι δεν νοείται υπουργός να κατηγορεί το Γενικό Ελεγχτή ότι παρεμβαίνει όταν δημόσιοι λειτουργοί ενεργούν στις παρυφές της νομιμότητας, και υποθέτω εννοούσε από την εξωτερική πλευρά των παρυφών και όχι από την εσωτερική, αν και ακόμη και το δεύτερο να συνέβαινε, αυτό θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Υπενθυμίζω, και είναι εδώ και ο Γενικός Εισαγγελέας, ελπίζω να με επιβεβαιώσει, ότι η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να αιτιολογήσει απόκληση από την νομιμότητα. Νομοθετικές ενέργειες επίσης μπορεί να θωρακίσουν ή να απαξιώσουν θεσμούς. Η εισαγωγή και ειδικά η τροποποίηση, η ευρεία τροποποίηση που είχε γίνει το 2015 στον νόμο των πολιτικών κομμάτων, πιστεύω συνέβαλε θετικά στην αύξηση της αξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων. Αντίθετα, η τροποποίηση στον δημοσίας υπηρεσίας νόμο που έγινε την ίδια περίοδο και επέτρεψε σε δημόσιους υπαλλήλους να καταλαμβάνουν ψηλά κομματικά αξιώματα, πιστεύω αφαίρεσε από την αξιοπιστία της δημόσιας υπηρεσίας. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να κάνουμε ενέργειες που αυξάνουν την αξιοπιστία των θεσμών. Και στο δικό σας χέρι η άσκηση αυστηρής κριτικής προς όλους τους κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς. Μόνο η δική σας αυστηρή κριτική μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της νοσηρής νοοτροπίας πολλών ασκούντων δημόσια εξουσία ή αν δεν συμμορφωθούν στον παραμερισμό τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη τιμή για πρώτη φορά στο κανάλι των αποδήμων μας στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Ελεγχτή.
Κύριε Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τιμή μας που εδεχτήκετε μερικά λεπτά έτσι να μας μιλήσετε για να σας γνωρίσουν. Παρόλο που είμαι σίγουρος οι απόδημοι συμπατριώτες μας σας έχουν γνωρίσει από το έργο σας, όμως καλά είναι να σε δουν και στο κανάλι το δικό μας. Είναι αλήθεια ότι οι απόδημοι μας μπορεί να ζουν το πρόβλημα της Κύπρου, το πολιτικό πρόβλημα, πολύ έντονα. Τα προβλήματα όμως διαφθοράς που υπάρχει στην καθημερινή ζωή των συμπατριωτών μας ενδεχομένως να μην τα βιώνουν στον ίδιο βαθμό λόγω της απουσίας τους. Εκείνοι βιώνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα στην οποία ζουν. Είμαι βέβαιος όμως ότι παρακολουθούν και εκείνοι με αγωνία την προσπάθεια η οποία γίνεται στην Κύπρο από την κοινωνία και όχι από πρόσωπα, λόγω ακριβώς της κατάστασης που έχει έλθει ο τόπος, λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσπραγίας στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας. Την αγωνία λοιπόν της πολιτείας, της κοινωνίας να αλλάξουν τα πράγματα και αυτοί που ασκούν δημόσια εξουσία να σέβονται το δημόσιο χρήμα και να το χειρίζονται με έναν τρόπο όπως αυτό που θα ανέμεναν οι πολίτες που τους έχουν εμπιστευτεί τη διαχείριση αυτή. Η δική μας υπηρεσία είναι μια υπηρεσία η οποία πρέπει να πούμε για αυτούς που ζουν στο εξωτερικό ότι περίπου είναι στα πρότυπα της ελεκτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και ακριβώς αποσκοπεί στον έλεγχο του τρόπου διαχείρισης δημόσιου χρήματος από όσους ασκούν δημόσια εξουσία στο κεντρικό κράτος, υπουργοί, γενικοί διευθυντές, τμηματάρχες και από όσους διοικούν ημικρατικούς οργανισμούς ή κρατικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό οποιοσδήποτε ασκεί δημόσιο χρήμα, αυτό μας δίδαξαν για πρώτη φορά παγκόσμια ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πριν 2.500 χρόνια, πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα να ελέγχονται, όπως είχαν γράψει ακριβώς όπως γινόταν στην Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας, να λογοδοτούν αυτοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ενώπιον πάντων των πολιτών. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ελεκτικής υπηρεσίας και αυτό το θεσμό είναι που υπηρετώ. Μακάρι όμως αυτά που έχεις αναφέρει με τον Πλάτωνα και ο Αριστοτέλη, μακάρι να τα έκαναν και οι προηγούμενοι. Γιατί δυστυχώς, κύριε Γενική Ελεκτέ, βλέπουμε συχνά ότι η Κύπρος, δυστυχώς, η αγαπημένη μας Κύπρο, η μοιρασμένη μας πατρίδα, είναι γεμάτο σκάνδαλα. Όποια πέτρα σηκώσεις, κάτι θα βρεις. Και το έργο το δικό σας ως Γενικός Ελεκτής έχετε προσφέρει κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας οτιδήποτε για τόσο χρόνια. Και αυτό είναι τιμή σε εσάς και σίγουρα και για την κοινωνία μας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να δούμε από εδώ και μπρος πώς διορθώνονται τα πράγματα. Σίγουρα δεν υπάρχει πρόθεση από κανέναν να αφήσει στο απειρόβλητο οποιονδήποτε έχει καταχραστεί τη θέση του στο παρελθόν, αλλά το σημαντικό νομίζω είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα και να εγκαθιδρύσουμε σήμερα τέτοιους θεσμούς και τέτοιους μηχανισμούς, ώστε να μην έχουν πλέον οι ασκούντες δημόσια εξουσία την ευκαιρία να καταχρώνται τη θέση τους. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι που ζητά και η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, κύριε Μιχαλή. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Κληρίδη. Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τιμή μας που εδεχτήκετε να μιλήσετε στο κανάλι των Αποδήμων. Θέλω με ευκαιρία αυτή να δώσω όλους τους χαιρετισμούς μου στους Αποδήμους. Γνωρίζω τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και στο βαθμό που εμπίπτω μέσα στις αρμοδιότητες μου, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνω το παν, έτσι ώστε τα οποιαδήποτε προβλήματα να απαντληθούν. Κύριε Γενική Εισαγγελέα, βλέπουμε συχνά και ακούμε συχνά την καθημερινότητα στην Κύπρο, ότι δυστυχώς η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Το ένα τεράστιο πρόβλημα είναι δεύτερο από η πλειοψηφία, γιατί δεν είναι έτσι. Όμως, ένα μερίδιο αξιωματούχο σε αυτήν τη χώρα, σε αυτήν τη μοιρασμένη πατρίδα, δυστυχώς έχουν κάνει κάποιες αταξίες από τον ρόλο τους ή από τη θέση τους. Εσείς πώς τα χειρίζετε όλα αυτά και σε προσωπικό επίπεδο που τα βλέπεις ενώπιον σου και ξέρεις ότι είναι τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη που βασανίζεται, πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις υποθέσεις?
Είναι πράγματι πάρα πολύ απογοητευτική όλη η κατάσταση, διότι όλοι περιμέναμε ότι κάποιας μορφής και έκτασης διαφθορά, διαπλοκή στο δημόσιο βίο σίγουρα υπήρχε. Όμως τόσο μεγάλη δεν το αναμέναμε και πρέπει αυτό να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Το ότι υπήρχε διαφθορά και διαπλοκή διαχρονικά από τις δημιουργίες της ανεξαρτησίας το 1960 δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, γιατί έχουμε όλα αυτά τα κρούσματα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι οφείλεται όχι τόσο σε έξαρση, δηλαδή μεγαλύτερη συχνότητα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων, αλλά οφείλεται σε καλύτερο εποπτικό έλεγχο, καλύτερη διερεύνηση και αποφασιστικότητα για δίωξη των όσων αδικημάτων εντοπίζονται. Δηλαδή, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα ότι η ατιμωρησία έφτασε στο τέλος της. Κανένας δεν μπορεί να ποντάρει πλέον πάνω στο ότι δεν θα εντοπιστεί. Κανένας δεν μπορεί να ποντάρει στο ότι εάν εντοπιστεί δεν θα τιμωρηθεί. Αυτό το μήνυμα νομίζω ότι με τη βοήθεια των ελεκτικών αρχών και των αστυνομικών αρχών έχει δοθεί και πρόσωπα βλέπουμε να οδηγούνται επιτέλους στο δικαστήριο και να τιμωρούνται παραδημοτικά. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Ακούοντας και από εσάς και προσωπικά, κύριε Γενική Εισαγγελέα, έχετε τεράστιο πρόβλημα στη Γενική Εισαγγελία με προσωπικό. Ναι. Η κυβέρνηση σας έχει στηρίξει σε αυτόν το έργο, έχει ανοιχτού κάποιες θέσεις εργασίας και για τους δικηγόρους και σίγουρα και για τις εισαγγελίες και σίγουρα και για τους δικαστές σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι κρίσιμο θέμα το δικαστήριο πλέον και είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε πράγματι ένα τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης. Η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί ποτέ να βοηθήσει με όποιο τρόπο έχει ζητηθεί. Πλην όμως υπάρχουν δυστυχώς διαδικασίες, οι γνωστές χρονοβόρες, διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται τόσο σε προαγωγές όσο και νέους διορισμούς. Και είμαστε ακριβώς προς αυτήν την διαδικασία για πλήρωση όλων των θέσεων και γιατί όχι για αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Κύριε Γενική Εισαγγελέα, η τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας τώρα είσαστε πάρα πολύ πιεσμένοι με τον χρόνο, έχετε άλλες δουλειές έτσι να πάτε. Δεν μπορώ όμως να μην βάλω μία ερώτηση για το οικονομικό έγκλημα σε αυτόν τον τόπο εις βάρος του λαού. Γιατί εμείς καθημερινά ως κανάλι των αποδήμων, ως τηλεόραση, δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα με επιστολές από τους απόδημους που εμπιστευτήκαν τις κυπριακές τράπεζες και οι περισσότεροι δεν έφυλαν τα λεφτά τους εκεί στο εξωτερικό που ήταν. Πολλοί για προσωπικούς λόγους, για να πάρουν κάποιον επιτόκιο περισσότερο, τα στέλνα στην Κύπρο. Όμως σε μια νυχτή ξυπνήσαν κουρεμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν, όχι μόνο και για τους απόδημους, για όλον τον πληθυσμό, θα έχουν δικαιοσύνη κάποια μέρα, θα δουν δικαιοσύνη, θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απογοητευμένοι με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το όλο οικονομικό χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένοι πράγματι. Οι άνθρωποι έχασαν τεράστιες καταθέσεις, άλλοι έχασαν μετοχές, άλλοι έχασαν τις δουλειές τους κλπ. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κάποιων εγκληματικών πράξεων ή παραλήψεων με την έννοια των ποινικών αδικημάτων, τα οποία είναι τα μόνα τα οποία εμπίπτουν μέσα στη δική μας αρμοδιότητα. Ευθύνες υπάρχουν αλλού. Υπάρχουν ευθύνες πολιτικές, υπάρχουν ευθύνες κομματικές, υπάρχουν δημοσιονομικής φύσεως, υπάρχουν ευθύνες σε τραπεζίτες λόγω κακών χειρισμών που έκαναν, λόγω λαθασμένων αποφάσεων κλπ. Όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι αδικήματα τα οποία
επισύρουν ποινικές κυρώσεις έτσι ώστε να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση που εντοπίζονται μετά από πάρα πολλές δυσκολίες ποινικά αδικήματα και νομίζω ότι έχουμε δώσει κάποια δείγματα ότι εκεί που υπήρχαν ποινικά αδικήματα, όποιοι και αν είναι, είτε τραπεζίτες, είτε πρόσωπα που κατέχουν άλλες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας. Κύριε Γενική Εισαγγελέα, σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εκ μέρους των αποδήμων σας ευχόμαστε καλή και σκληρή δουλειά όπως έχετε κάνει και επιτέλους κάτω από τη δική σας ύφεση. Έχουμε δει και δημάρχους να πηγαίνουν φυλακή, έχουμε δει και άτομα με αξιώματα να πηγαίνουν στις φυλακές και πάρα πολλά και είμαι σίγουρος ότι δεν θα χαρίσετε σε κανέναν. Όποιος έχει πειράξει θα πάει εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε για χρόνο. Εγώ ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αποδήμους. Τιμή μας. Ευχαριστώ. Thank you.